Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω θερμά και για την ξενάγηση, για την υποδοχή, κυρίως όμως να σε ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που καταβάλατε προκειμένου να μείνει, όχι μόνο να μείνει ζωντανό αυτό το εκπληκτικό κέντρο διάδοσης της τεχνολογίας, της Μουσείου Τεχνολογίας και Διάδοσης Επιστημών, που θα λέγω ότι είναι μοναδικό όχι μονάχα στη Θεσσαλονίκη, στην ευρύτερη περιοχή. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι συγκρίσιμο στην Αθήνα, υπάρχουν πλανητάρια, αλλά όλος αυτός ο συνδυασμός που είναι και κέντρο διάδοσης επιστημών, αλλά και μουσείο τεχνολογίας ταυτόχρονα με ένα εξαιρετικό εκθεσιακό υλικό, αυτός ο συνδυασμός είναι μοναδικός στην Ελλάδα και θα έλεγα ότι ίσως να είναι κάτι, αν όχι μοναδικό, σίγουρα ένα από τα πιο αξιόλογα κέντρα σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι καταβάλαμε προσπάθειες για να παραμείνει ζωντανό αυτό το κέντρο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του 2004, αλλά δυστυχώς θεωρήθηκε ως πολυτέλεια συνέχιση της λειτουργίας του, την περίοδο της κρίσης, σηματοδοτεί την αποφασιστικότητά μας παρά την κρίση και τις μεγάλες δημοσιονομικές δυσκολίες, να επενδύσουμε σε ένα σημαντικό κεφάλαιο που έχουμε, ακριβώς διότι αυτή είναι μια στρατηγική μας επιλογή, διότι πιστεύουμε ότι αυτό θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση. Και θέλω να εξηγήσω τι εννοώ. Η Ελλάδα έχει βεβαίως κάποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που αφορούν την προοπτική ανάπτυξης, ανάκαμψης της οικονομίας, είναι η στρατηγική της τοποθεσία, η γεωγραφική της θέση, το περιβάλλον της. Έχει όμως και κάτι ακόμα το οποίο το έχουμε υποτιμήσει. Η πολιτισμική της παράδοση δεν είναι μόνο αρχαία κουλτούρα, αλλά είναι και επιστήμες. Επιστήμες και ο πολιτισμός των επιστημών και όλη αυτή η βαριά παρακαταθήκη. Η Ελλάδα ήταν το κέντρο του παγκόσμιου, το κέντρο του παγκόσμιου πολιτισμού, αλλά και της παγκόσμιας επιστημονικής παρακαταθήκης, τόσο σε ό,τι αφορά τους μεγάλους φιλόσοφους, αλλά σε ό,τι αφορά όμως και τους μεγάλους επιστήμονες. Αυτό δεν το έχουμε βάλει στο μυαλό μας. Ίσως μια περιήγηση στη σημερινή έκθεση, η σημερινή περιήγηση στην έκθεσή σας εδώ στο μουσείο σας, για οποιονδήποτε επισκέπτη, να του δώσει να καταλάβει ότι αυτή τη μεγάλη κληρονομιά οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Βεβαίως σήμερα το κέντρο των επιστημών, της έρευνας, της καινοτομίας δεν είναι ούτε καν στην Ευρώπη, θα λέει κανείς. Έχει πάει αρχικά στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, σήμερα στην Κίνα. Παρ' όλα αυτά όμως, η Ελλάδα θα μπορούσε να γίνει σήμερα ένα πολύ σημαντικό κέντρο για τη διανόηση, για την παραγωγή νέας γνώσης, έρευνας και καινοτομίας, διότι έχει, πέρα από την αρχαία παράδοση, και πολύ σημαντικούς, υψηλά εξειδικευμένους και καταρτισμένους νέους επιστήμονες, που στη μεγάλη τους πλειοψηφία φεύγουν από τον τόπο με αυτή την μεγάλη μάστιγα, ίσως πιο σημαντική και από την λαιλασία του εθνικού πλούτου τα χρόνια της κρίσης, που ήταν το λεγόμενο brain drain, δηλαδή η αιμορραγία μυαλών. Στον τόπο μας έχουμε μία παράδοση και μία κουλτούρα. Κάποιοι οικονομολόγοι θεωρήσανε ότι είναι μάστιγα, εγώ θεωρώ ότι ήταν ευλογία, το ότι κάθε ελληνική οικογένεια έχει ένα στόχο, τα παιδιά να σπουδάσουν. Οι οικονομολόγοι ενδεχομένως να θεωρούσαν ότι είναι μάστιγα, διότι αυτό οδήγησε κάποια στιγμή σε δυσθεώρατα ποσοστά ανεργίας για τους νέους επιστήμονες, διότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί η αγορά στην ζήτηση για μηχανικούς, για γιατρούς, για δικηγόρους, για επιστήμονες των θετικών επιστημών. Και όχι μόνο. Από την άλλη πλευρά, αν το δει κανείς όμως βαθύτερα και πιο σφαιρικά, και αν πιστεύει στην αυταξία της γνώσης, το να θέλει κάθε ελληνική οικογένεια τα παιδιά τους να γίνουν μορφωμένα παιδιά, μορφωμένοι άνθρωποι, άρα πολίτες με κρίση, ενεργοί πολίτες, είναι μια ευλογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Και σε αυτό οφείλουμε να επενδύσουμε. Απόφασή μας λοιπόν ήταν να αξιοποιήσουμε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημα, δηλαδή
το ανθρώπινο κεφάλαιο και να επενδύσουμε σε αυτό. Επιλέξαμε να συγκροτήσουμε χαρτοφυλάκιο ειδικό για την έρευνα και την καινοτομία. Με το ονομάσαμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Βάλαμε την έρευνα όχι μόνο ως τίτλο, αλλά και με χαρτοφυλάκιο, ως αναπληρωτή υπουργό, ο κ. Φωτάκης, ο οποίος εδώ και 1,5 και παραπάνω, 22 μήνες, κάνει μια εξαιρετική δουλειά μαζί με τους συνεργάτες του. Και παρά την δημοσιονομική δυσκολία και δυσπραγία, καταφέραμε να αυξήσουμε τόσο σε απόλυτα μεγέθη, όσο και ως ποσοστό στον προϋπολογισμό, το ποσοστό που κατευθύνεται στην έρευνα και στην καινοτομία. Και σχεδόν το διπλασιάσαμε. Έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο 1% του ΑΕΠ. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική και κρίσιμη επιλογή. Ιδιαίτερα όταν γίνεται στα χρόνια της κρίσης, που επαναλαμβάνω, προηγούμενες κυβερνήσεις θεωρούσαν πολυτέλεια τη χρηματοδότηση της έρευνας, των επιστημών και της καινοτομίας. Σε αυτά τα πλαίσια προχωρήσαμε και σε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να μείνει αυτό το κέντρο εδώ ζωντανό. Και όχι μόνο να μείνει ζωντανό, αλλά και να αναπτυχθεί. Σήμερα εγώ έχω μείνει εντυπωσιασμένος από τις δυνατότητες που έχει και θα ήθελα να πω επίσης ότι έχω μείνει εντυπωσιασμένος και για κάτι ακόμα. Συνάντησα παιδιά προσφύγων, προσφυγόπουλα, που φιλοξενούνται στο 67ο Δημοτικό Σχολείο, σε ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο έχουν φροντίσει εκπαιδευτικοί και θέλω να τους συγχαρώ γι' αυτό. Τα παιδιά αυτά που έχουν κάνει ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι, ένα ταξίδι που στις καρδιές τους και στις ψυχές τους θα έχει γεμίσει τραύματα, σήμερα εδώ, στο κέντρο νόησης, είχαν τη δυνατότητα και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα ταξίδι μάθησης και δημιουργίας. Και στις ζεστές αγκαλιές εθελοντών εκπαιδευτικών και στις δομές που έχει δημιουργήσει το Υπουργείο Παιδείας σε μια σειρά από ελληνικά σχολεία, έχουν την ευκαιρία επίσης να αισθανθούν ότι έχουν μέλλον, έχουν προοπτική. Αυτός λοιπόν ο συνδυασμός της μεγάλης παρακαταθήκης που έχουμε ως χώρα, που είναι οι αξίες μας, αλλά και η ιστορία μας, οι επιστήμες, ο πολιτισμός μας, είναι ένας πολύ δημιουργικός συνδυασμός. Ένας συνδυασμός που μπορεί να βάλει μια υποθήκη για ένα καλύτερο μέλλον. Υπερασπιζόμαστε αξίες, κόντρα στο ρεύμα των καιρών. Θέλω να συγχαρώ όλους εσάς που ανοίγετε τις αγκαλιές σας σε αυτά τα παιδιά, αλλά και σε όλα τα άλλα παιδιά. Έχω μάθει ότι έχετε πάνω από 150.000 επισκέπτες ετησίως, μαθητές, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έκανα αυτές τις επισημάνσεις σε σχέση με τα προσφυγόπουλα, διότι συνήθως έχουμε συνηθίσει να εστιάζουμε σε αρνητικές ειδήσεις και τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και η ελληνική κοινωνία. Στην ανοησία ενός εκπροσώπου της αυτοδιοίκησης σε κάποιο δήμο περιφερειακό της Θεσσαλονίκης ή σε κάποιες αντιδράσεις κάποιων θερμοκέφαλων. Και αγνοούμε το γεγονός ότι υπάρχουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες συμπολίτες μας που δίνουν από το υστέρημά τους και προσφέρουν αλληλεγγύη, προσφέρουν ανθρωπιά. Ο συνδυασμός λοιπόν της επιστήμης, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της γνώσης, της μάθησης είναι ένας συνδυασμός απαραίτητος για να προχωρήσουμε μπροστά και να οικοδομήσουμε μια κοινωνία σε γερά θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. Τώρα λοιπόν να σε ευχαριστήσω θερμά για ό,τι κάνετε και να σε ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια.